Καλημέρα! Πώς είστε, παιδιά, τι κάνετε? Εγώ καλά λέω. Ξύπνησα λίγο πιο αργά πάλι σήμερα. Έχω κάνει το ντουζ μου, έχω κάνει ένα πολύ καλό καθαρισμό προσώπου. Μισό λεπτό. Και γι' αυτό είμαι και λίγο κοκκινισμένη στο πρόσωπο. Και τώρα ετοιμάζομαι να φάω τα δημητριακά μου για να ξεκινήσω την ημέρα μου. Σήμερα έχει να πέσει καθάρισμα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Οπότε, ναι, υπομονή. Θα φάω τα δημητριακά μου, το πρωινό μου και θα ξεκινήσω σιγά σιγά. Να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Εσείς πώς είστε, για πείτε μου. Καλή εβδομάδα, καλή μεγάλη εβδομάδα. Θα είναι ένα Πάσχα πολύ διαφορετικό φέτος, πραγματικά για όλους μας. Οπότε, ας κάνουμε υπομονή και να δούμε πώς θα πάει. Θα αντέξουμε, πιστεύω. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία, μπορεί να μην γίνουν εορτασμοί του Πάσχα την Κυριακή και όλα αυτά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κρατήσουμε κάποιες παραδόσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να φτιάξουμε τις ουρέκια μας, μπορούμε να φτιάξουμε, να βάψουμε τα αυγά μας, να φτιάξουμε κουλουράκια, να κάνουμε γενικά όλα όσα κάνουμε συνήθως τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το Πάσχα, την Κυριακή του Πάσχα μπορούμε να φτιάξουμε το αρνάκι μας στο φούρνο αντί για να ψήσουμε. Γενικά μπορούμε να κρατήσουμε κάποιες παραδόσεις και θα τις κρατήσουμε. Θα βάψουμε μαζί τα αυγά φέτος, σας το είπα και χθες, ναι. Θα κάνουμε μαζί και άλλα πραγματάκια έτσι μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Τώρα εγώ θα ξεκινήσω με το πρωινό μου, για να ξεκινήσει η ημέρα μου κάπως. Να σηκωθούν και τα μικρά σιγά σιγά και σίγουρα θα κάνω γενική στα μπάνια. Οπωσδήποτε σήμερα να τελειώνω με αυτό. Και θα δούμε πώς θα πάει η ημέρα. Σήμερα θα φτιάξω φακές. Η ημέρα σήμερα είναι και πάλι υπέροχη, καλοκαιρινή. Δεν ξέρω. Αυτές οι μέρες τώρα έχουν αρχίσει λίγο να με ζορίζουν. Όχι ότι με χαλάει, διότι εντάξει, εμείς όπως είπα, έχουμε την αυλή, οπότε βγαίνουμε έξω. Θα βγουν τα παιδιά να παίξουν, αλλά είναι μέρες που θα ήθελες, ρε παιδί μου, να έχεις και λίγο παρέα, που θα ήθελες έτσι να δεις και δύο ανθρώπους, που γενικά είναι μέρες ευχάριστες. Και εντάξει, έχουμε μάθει και αλλιώς τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν την έχουμε μάθει όπως θα τη ζήσουμε φέτος, οπότε μας κάνει και αυτό λίγο, μας χτυπάει λίγο στα νεύρα παραπάνω. Αλλά, okay, όλα καλά, υπέροχη ημέρα πραγματικά. Έχει τη λιακάδα του, έχει ζέστη, δεν είναι... Είμαι το κοντομάνικο έξω και είμαι κύριλε, δηλαδή δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν κρυώνω καθόλου. Αχ, τι ωραία μέρα, πολύ ωραίο. Ο Νικολάρας κάτω έχει λιώσει. Θα σας τον δείξω. Ο Νικολάρας, δεν, εντάξει, είπε θα κοιμηθεί και θα κοιμηθεί, τελείωσε. Έχει βρει τον καζόν τώρα που έχει, είναι και φρεσκοποτισμένο. Έχει, είναι δροσερό, έχει αράξει κάτω, δεν κουνάει, μόνο που αναπνέει. Δηλαδή, θα μπορούσε να πεις ότι κάτι έπαθε το σκυλί, όχι, δεν έπαθε τίποτα, έτσι κοιμάται. Αν ήμασταν μέσα και κοιμόταν έτσι, τον ακούγα την ορχαλίζει κιόλας. Όχι, δείτε. Το καλό μου το παιδί. Δηλαδή αυτό είναι που λέμε σκυλίσια ζωή, πραγματικά. Ο Νικολάρας δεν μασάει τίποτα εκεί. Αρακτός, δεν καταλαβαίνει. Αυτά. Αυτά βγήκα λίγο έξω να πάρω αέρα. Έχω ανοίξει να αριστούν και το σπίτι, τα δωμάτια που... Όχι τα δωμάτια που κοιμούν τα παιδιά, το υπόλοιπο σπίτι. Ο ενιαίος γενικά. Και τώρα θα πάω σιγά σιγά να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω με το μπάνιο το μικρό, που είναι στο υπνοδωμάτιό μας. Εν τω μεταξύ ακούω το μικρό και χαζοξυπνάει, οπότε αυτό θα είναι πρόβλημα. Διότι πρέπει να βρω κάτι να τον απασχολήσω μέχρι να τελειώσω με το καθάρισμα, αλλά κάτι θα βρεθεί. Μετά θα ξυπνήσει η Ανθούλα, οπότε θα απασχολεί η Ανθούλα το Φώτι, οπότε δεν θα έχω πρόβλημα για τα υπόλοιπα. Πάω να δω τι θα κάνω.
μετά από κάμια ώρα θα θελήσω το μικρό. Οπότε δεν θέλω να σκέφτομαι πόση ώρα θα μου πάρει το μεγάλο. Ναι, πραγματικά. Αν και το μεγάλο, επειδή ακριβώς είναι πιο άνετο στις κινήσεις, δεν θέλει τόσο πολύ χρόνο συνήθως. Αλλά γίνεται αυτή τη στιγμή ένας χαμός. Ένας χαμός. Έχω βγάλει πράγματα, έχω βγάλει καθαριστικά. Ναι, ναι. Θα πιστεύω θα το τελειώσω κάποια στιγμή. Διότι πρέπει να μαγειρέψω κιόλας. Γιατί δεν έχουμε γυρέψει ακόμα και ο Φώτης σε λίγο θέλει να φάει. Και η Ανθούλα επίσης. Ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Πάω να συνεχίσω, γιατί δεν θα προλάβω με τίποτα. Και για του λόγου του αληθές, όλος αυτός ο χαμός γίνεται εδώ μέσα. Όλος αυτός. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσω να καθαρίζω. Eventually. Το μικρό μπάνιο στέγνωσε, είναι έτοιμο και είναι τους γέρα μας, όλα μια χαρά. Τώρα το μόνο που μένει είναι να ρίξω αποσμητικό χώρου. Έχω κάνει και τη λεκάνη, είναι όλα πεντακάθαρα. Να ρίξω αποσμητικό χώρο και έτοιμο. Περιμένω τώρα στεγνώσει και το μεγάλο που τελείωσα επιτέλους. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τελείωσα με τα μπάνια. Επιτέλους, τα κατάφερα. Το φαγητό έχω βάλει, γίνεται φακές, σε λίγο θα είναι έτοιμες κι αυτές. Τα μικρά παίζουν λίγο στο μπαλκόνι. Ελπίζω να είναι μια χαρά. Και θα ετοιμάσω το φαΐ να τους βάλω σε λίγο να φάνε. Εντάξει. Νομίζω ότι έχω ζαλάδα από τις αναθυμιάσεις. Όποτε κάνω τη μεγάλη γενική του μπάνιου, που και στα δύο μπάνια, που ρίχνω μέσα τα πάντα, χλωρίνες, φάρμακα, σιφ, οτιδήποτε. Εντάξει, με πιάνει ζαλάδα πραγματικά. Ελπίζω να μου περάσει σύντομα, είμαι και εσύ λίγο πονοκέφαλος. Καλά, φταίει και η κοτσίδα τώρα που είμαι και εσύ πονοκέφαλος, αλλά είμαι και λίγο άλουστη, οπότε έπρεπε να τα πιάσω τα μαλλιά. Δεν γίνεται να τα έχω κάτω, θα λουστώ σε λίγο. Αυτά, μας γίνουν τώρα οι φακές να τελειώνουν. Ωραιότατες, νοστιμότατες. Ελπίζω να μην μου βγάλουν την πίστη για να τα φάνε. Για τις φάνε. Ελπίζω. Η Ανθρώπη της ψηλοτρώει τις φακές από τα όσπρια, είναι το μόνο που τρώει. Ο Φώτης γενικά δεν έχει πρόβλημα. Είναι, τρώει τα πάντα λόγω της ορέξης του. Ελπίζω να φάνε. Θέλω να σας αφήνω ότι κάνω στο μπαλκόνι και θα επιστρέψω σε λίγο. Τα έβαλα μέσα λίγο, μέχρι να τελειώσω και εγώ με τις φακές εδώ πέρα. Να βγούμε μαζί να παίξουμε έξω. Για πείτε μου λίγο, εσείς τι θα μαγειρέψετε αυτή την εβδομάδα, πώς θα πάει η διατροφή σας? Φαντάζομαι η πλειοψηφία νηστεύει. Εμείς θα δούμε πώς θα πάει. Ο Νίκος θα νηστέψει σίγουρα. Εγώ θα νηστέψω κάποιες ημέρες, τα παιδιά όχι. Δεν τρώνε κιόλας φαγητά που είναι νηστίσιμα. Είναι λίγο περίεργα στη διατροφή τους. Καλά, ο Φώτης τρώει, ξέρω, σχεδόν τα πάντα. Η Ανθρώπη είναι πολύ περίεργη όμως, οπότε δεν μπορώ να βάλω το παιδί σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Είναι και πολύ μικρά, δεν χρειάζεται. Οπότε, ναι, αν έχω ξανιστέψει, θα φάει πολύ όσπριο αυτή τη εβδομάδα. Θα δούμε τι άλλο. Θα δούμε σιγά σιγά. Για δώστε μου ιδέες όμως, έτσι, με φαγητά νηστίσιμα, ωραία, νόστιμα και αυτά. Τι άλλο να σας πω, παιδιά. Εντάξει. Τα μπάνια με βγάλανε off, πραγματικά. Νιώθω, θα σπάσω το κεφάλι μου τώρα. Ναι. Είναι και τα μικρά που φωνάζουν, τσιρίζουν, όλα βγουν έξω, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να γίνουν και κάποιες δουλειές. Θα βγουν σίγουρα το απόγευμα, θα περάσουμε το απόγευμα μας πάλι στην αυλή. Εν τω μεταξύ, χθες το απόγευμα τα βγάλαμε έξω, τους βγάλαμε και κάποια παιχνίδια που έχουν, μια τσουλήθρα, κάτι τσατραμπάλες, κάτι ζωάκια κι αυτά, τα οποία τα έχουμε χρόνια από την Ανθούλα όταν ήταν μικρή. Ενθουσιαστήκανε, παίξανε υπέροχα, πέρασε η ώρα και δεν το καταλάβαμε. Έβαλα το Φώτη και κάτι μέσα για να φάει, να τον βάλω για ύπνο, γιατί ο Φώτης κοιμάται 7.30-8 παρά. Το αργότερο 8 έχει κοιμηθεί. Οπότε πέρασε το απόγευμα νερό, δεν το καταλάβαμε καθόλου. Το θέμα είναι ότι όταν το απόγευμα βγούμε έξω να παίξουμε ή οτιδήποτε τέτοιο, για μένα τελειώσαν οι δουλειές. Ό,τι κάνω μέχρι το μεσημέρι πριν κοιμηθούν τα παιδιά.
Οπότε έχω να κάνω τις δουλειές το πρωί. Έχω και τα παιδιά που θέλουν να παίξουν και είναι λογικό γιατί είναι παιδάκι και βαριούνται με τη χιλιακάδα να κάθονται μέσα. Και γίνεται μάχη. Μάχη τώρα μέσα. Τέλος πάντων, έχει πιάσει πάλι η πολυλογία μου. Τελειώνω με τις φακές. Βασικά τις έβγαλα. Τώρα θέλω απλά λίγο να κάτσουνε. Λοιπόν, στις φακές πώς τις φτιάχνω. Αδειάζω σακουλάκι με στην κατσαρόλα, βάζω νερό, κάνω μία βράση, πετάω το νερό αυτό, το χύνει και μετά ξαναβάζω τις φακές με στην κατσαρόλα, βάζω νεράκι να τις σκεπάσει, βάζω λάδι, αρκετό μπόλικο, βάζω ντομάτα, είτε φρέσκια είτε του σούπερ μάρκετ, του κουτάκι, την ντοματούλα. Εγώ βάζω ένα κύβο λαχανικών, βάζω δάφνη, μου αρέσει δαφνόφυλλα, αλάτι, πιπέρι και μόλις βράσουν και είναι σχεδόν έτοιμες, βάζω και λίγο ξύδι και τις αφήνω να πίνουν καλά-καλά έτσι το νερό που έχουν και τη σάλτσα. Δεν θέλουμε να είναι πολύ νερουλές, θέλουμε λίγο πιο χυλωμένες, γιατί είναι ότι όλοι τις τρώνε έτσι με στο σπίτι, δεν τις θέλουν σαν σούπα. Οπότε τις αφήνω λίγο να πάρουν καλά-καλά τη βράση τους. Και τώρα τις έχω βγάλει από τη φωτιά, τις έχω κλείσει και απλά τις ανακατεύω λίγο και είναι έτοιμες. Λοιπόν, μπράβο μου, είναι 12.30, τα κατάφερα, τελείωσα με τα μπάνια, έφτιαξα το φαγητό μου, η κουζίνα μου είναι καθαρή σχετικά, έτσι λίγο πραγματάκια γύρω-γύρω, όλα αυτά δεν είναι τίποτα. Τώρα θα βάλω στα παιδιά να φάνε, κατά τη μία θα κοιμηθούν οι μη και κάτι, οπότε θα κάτσω και εγώ με την ησυχία μου να φάω, να κάτσω λίγο στον υπολογιστή, να κάνω κάποιες δουλειές που έχω. Ήθελα να βγάλω και το πρόγραμμα αυτές τις εβδομάδες, δεν τα κατάφερα, έβγαλα το μισό, δηλαδή έχω βγάλει κάποιες μέρες, να τελειώσω, να δω τι θα κάνω πότε. Θα μου πεις βέβαια τώρα δεν έχει η Ανάσταση, η Πάσχα, τώρα τ' άλλο να σε πιέζει ο χρόνος. Αλλά και πάλι, εμένα στο μυαλό μου είναι το πρόγραμμα της μεροδομάδας, οπότε πρέπει να βγουν όλα μέχρι Μεγάλο Σάββατο και εκεί του Πάσχα να μην κάνω τίποτα, μόνο να μαγειρέψω, να κάτσουμε να φάμε. Μη σας πω, θα κάνω και βιντεοκλήσεις σε όλους, θα κάνουμε όλα τα σόγια, να τα πάμε όλοι μαζί. Ναι, θα βάλουμε το Viber. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τέτοιο στο Zoom και να βάλουμε μέσα φίλους, γονείς, τώρα, ναι. Λίγο δύσκολο να το καταφέρουμε, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, ώστε να φάμε θεωρητικά όλοι μαζί. Τέλος πάντων, πάω να ετοιμάσω να φάνε τα παιδιά, διότι σε λίγο θα αρχίσουν να γκρινιάζουν από την πείνα και εμείς θα τα πούμε σε λίγο. Να σας υπενθυμίσω, μισό λεπτό πριν κλείσω, να σας υπενθυμίσω ότι στο Instagram τρέχει διαγωνισμός, κάνουμε συνεργασία με τα Δημητριακά Δασκαλάκη. Αν θέλετε να δοκιμάσετε και σε αυτά υπέροχα Δημητριακά που τρώω κάθε πρωί τον τελευταίο και το τελευταίο διάστημα, έχετε αυτή την ευκαιρία, εγώ απλά το αναφέρω. Από κάτω στις πληροφορίες υπάρχει πάντα link για το Instagram, το λογαριασμό μου. Θα σας βάλω και ξεχωριστό link για το διαγωνισμό που τρέχει. Και γενικά όποτε υπάρχει διαγωνισμός στο Instagram θα μπαίνει πάντα link από κάτω στην περιγραφή, οπότε να την τσεκάρετε καμιά φορά, γιατί εγώ μπορεί να το ξεχάσω να το αναφέρω σε κάποιο βίντεο. Και διαγωνισμός είναι μέχρι και την 3η 21 του μήνα. Αυτά. Πάω να ετοιμάσω να φάνε τα παιδιά γιατί θα λυσάξουν. Αυτή τη στιγμή κάνω τρία πράγματα ταυτόχρονα. Προσπαθώ να κάνω edit το βίντεο που θα δείτε το βράδυ. Τι πάθανε. Τραβάω το τελευταίο κλιπ για να σας χαιρετήσω, γιατί δεν σας χαιρέτησα πριν. Ο Φώτης σουρλιάζει. Δεν σας χαιρέτησα πριν το μεσημέρι, τώρα είναι απογευματάκι. Το βίντεο έχει βγει 15 λεπτά, οπότε θα προσπαθήσω να μην με πιάσει λογοδιάρια πάλι εδώ πέρα και σας τα πω όλα μαζεμένα και βγει κανένα 20 λεπτό, δεν υπάρχει λόγος. Και αύριο μέρα είναι και αύριο πάλι θα τα πούμε. Οπότε σήμερα εντάξει, ήμουν πολύ καλά μέσα στο πρόγραμμά μου, τελείωσα με τη γενική του μπάνιου που ήθελα βασικά να κάνω σήμερα. Αύριο μπορεί ίσως να φτιάξουμε τσουρέκια. Τα φτιάχνω νωρίς. Γιατί θέλω να δω πώς θα βγούνε. Μπορεί να ξαναφτιάξω μέχρι το Πάσχα. Ναι. Πέρυσι έφτιαξα 2 μέρες συνεχόμενα. Τσουρέκια και λαδοκούλουρα 2 μέρες συνεχόμενα. Α, μπορεί να φτιάξω και λαδοκούλουρα πάλι. Διότι είχαν μεγάλη επιτυχία πέρυσι. Αν θέλετε λαδοκούλουρα φέτος. Ναι. Θέλει και αν θέλω λαδοκούλουρα. Οπότε θα φτιάξουμε και λαδοκούλουρα. Έλεγα να φτιάξω κουλουράκια τα πασχαλινά. Αλλά θα δω, τελικά μπορεί να τα φτιάξω και όλα μαζί. Δεν ξέρω. Πάντως, ίσως ξεκινήσουμε αύριο να κάνουμε το τσουρέκια. Είδα μία συνταγή του Πετρετζίκη, πάρα πολύ εύκολη μου φάνηκε. Θέλει το χρόνο της. Ναι, εντάξει, λογικό.
όταν έχεις μαγιά θες χρόνο. Αλλά μου φάνηκε εύκολη για τσουρέκι, οπότε θα την κάνω μόνο αυτή, θα δοκιμάσω. Και το καλό που του θέλω, μη βγει το τσουρέκι ψωμί, διότι δεν μου αρέσει καθόλου. Είπε ότι βγαίνει με ίνες, ότι βγαίνει έτσι, όπως θέλω τέλος πάντων. Ελπίζω να είναι όντως έτσι. Αυτά, πέσω παίζει τα πάπρικα, βλέπουνε. Δεν βλέπουνε βασικά, το βάλουν εκεί πέρα και παίζει, δεν βλέπουνε τίποτα. Αυτά παίζουν μέσα και τρέχουν γύρω γύρω στο σπίτι, φώτι θα πέσεις. Αυτά, σας αφήνω για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο, όπως είπα μπορεί να ξεκινήσουμε τα τσουρέκια, θα δούμε. Πρέπει να συνεχίσω και τις γενικές μου εγώ εδώ πέρα στο σπίτι. Αύριο, αν δεν κάνω τα τσουρέκια και έχω χρόνο, θα κάνω τα δωμάτια τα παιδικά. Να τελειώνω με το μέσα χώρο. Μπάνιο, το δωμάτιό μας έχω κάνει, τα παιδικά όλα αυτά. Και μετά να κάνω τον ενιαίο. Μόνο που το βλέπουμε πιάνει τρέλα και πανικός. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Φιλάκια πολλά, να περάτε τέλεια, καταπληκτικά, υπέροχα. Είναι μεγάλη εβδομάδα, κρατάμε όποιες παραδόσεις μπορούμε για να νιώσουμε λίγο Πάσχα, παρόλο που δεν θα κάνουμε τα συνηθισμένα, θα πάμε στην Ανάσταση, θα κάνουμε Κυριακή του Πάσχα με αρνιά έξω, να ψήνουμε, να σουβλίζουμε με κόσμο, παρέα, με φίλους. Όλοι μας στεναχωριόμαστε γι' αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κάνουμε όσα μπορούμε και όσα μας επιτρέπουν οι συνθήκες και οι καταστάσεις. Μέχρι αύριο από μένα, φιλάκια πολλά!